Οι ξένοι οίκοι πάντως είναι όλοι αισιόδοξοι. Και θα διαβάσετε και η Deutsche Bank και άλλες, και άλλα Ινστιτούτα είναι πολύ αισιόδοξα για μας στο μέλλον. Αλλά θα δούμε στο μέλλον, γιατί ήδη αυτά που λέμε σαν αναμενόμενα να βγούνε ήταν με τιμή πετρελαίου 100 δολάρια. Δυστυχώς δεν χάσαμε ένα τρένο, ελπίζω να μην χάσουμε τα επόμενα. Και ας έρθουμε τι έγινε πρόσφατα. Πρόσφατα λοιπόν όλοι συμφωνήσανε και τα Ινστιτούτα που είπαμε πριν, είναι ένα από τα σημειώματα που έτυχε μαζί με συναδέλφους να δώσουμε μετά από απέτηση του Πρωθυπουργού, που ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που ενδιαφέρθηκε για το θέμα. Με 50% πιθανότητα όλα αυτά τα νούμερα που ακούτε, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα 50% να μην είναι αυτά τα νούμερα, να είναι λιγότερα ή και περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε Ισραήλ κατά μέσο όρο 1,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Κύπρος 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ελλάδα αναμενόμενα συνολικά 4,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το συνολικό νούμερο είναι 8-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με 50% πιθανότητα. Το οποίο τι αντιπροσωπεύει? Τις μισές ανάγκες της Ευρώπης για 30 χρόνια. Αυτή η κουβέντα, όπως σας τη λέω, έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ομπάμα, που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποδέχτηκε ότι είναι ένα εύλογο νούμερο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θετικό πράγμα για τα παιδιά μας, εφόσον όμως ανοίξουν οι δουλειές. Όλα αυτά τα λέμε διότι από τις πρώτες μελετητικές εκτιμήσεις των πιθανών αποθεμάτων, όλα αυτά δεν μπορεί, αν βρεθούν, δεν μπορεί να υγροποιηθούν. Είναι πάρα πολύ μεγάλος το κόστος της υγροποίησης. Άρα, αν μπορούσαν να βρεθούν πολλά κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία ενωμένα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ένα αγωγό, θα ήταν ευχής έργο. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΠΑ και άλλες εταιρείες κάνουν εκτιμήσεις για τον αγωγό που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες. Και αυτό μπορεί να μην γίνει τώρα, μπορεί να μην γίνει τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά είναι κάτι που θα έλεγα υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον. Οι εκτιμήσεις που κάναμε και που δώσαμε πριν ένα χρόνο ήταν ότι έχουμε πιθανότητες κατά μέσο όρο νότια της Κρήτης, μιλάμε για μόνο νότια της Κρήτης, από Κεφαλονιά μέχρι Κύπρο, περίπου 2,4-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τα έσοδα του δημοσίου θα μπορούσαν τα επόμενα 30-40 χρόνια να είναι 270 δισεκατομμύρια δολάρια. 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ τα έσοδα του δημοσίου, είναι οι θέσεις εργασίας και οι περιφερειακές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Να υπολογίζετε δηλαδή ότι γύρω στις 500.000 εργασίας, εφόσον όλα αυτά γίνουν. Το θέμα δεν είναι όμως θα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή θα έρθουν οι εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα που θέσαμε όλοι εμείς οι ειδικοί στον εαυτό μας. Δεν είναι απλό το θέμα. Θα σας έλεγα από πλευράς μου είναι ναι η απάντηση, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου όμως και οι όροι των συμβάσεων του δημοσίου, του κράτους δηλαδή, με τις εταιρείες δίνουν αποδεκτά κέρδη και για τα δύο μέρη. Εάν δηλαδή βάλουμε άσχετους, βάλουμε, θα πω τη λέξη, τη λαϊκή λαμόγια, δεν θα δούμε εταιρείες. Και οι πολιτικοί μας πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Πρέπει οι καλύτεροι στον κόσμο, με προκήρυξη διεθνή, αν είναι δυνατόν Έλληνες, και μακάρι να υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό, απίθανοι, δεν μπορεί δηλαδή να βάζουμε όπως συνηθίζουμε κουμπάρους, φιλαράκια και τέτοια. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα μου επιτρέψει να το πω, γιατί το έζησα το θέμα των κουμπάρων πολλά χρόνια. Και άρα θα εξαρτηθούν όλα αυτά από την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, από τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας, και το ανέφερε ο Δήμαρχος προηγουμένως, την τακτοποίηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ΙΑΟ της χώρας μας. Σας έλεγα υφαλοκρηπίδα σε δεύτερη μοίρα, διότι εδώ παλεύουμε την υφαλοκρηπίδα που την θέλει η Τουρκία για ευλόγους λόγους. Δεν κάναμε τίποτα με την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ υπερκαλύπτει την υφαλοκρηπίδα. Ταυτίζονται τα δύο.
και βεβαίως το ύψος των τιμών του πετρελαίου. Και θα σας έλεγα αργήσαμε. Η τιμή ήταν πριν 5 χρόνια, $120 το βαρέλι, είναι 75 εχθές το βράδυ. Λοιπόν, να η τιμή, 5 Νοεμβρίου 2014, 76, άρχισε από τα $100 το βαρέλι. Κοιτάξτε την πτώση που είχαμε. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο μήνυμα για να φέρουμε επενδυτές. Ήταν πιο δύσκολο. Και ερχόμαστε να δούμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα ανέφερε ο κύριος Μάζης πολλά πράγματα. Θα σας έλεγα ότι η Τουρκία, βλέπουμε το οικόπεδο του 2009 που ανέφερα πριν, έπρεπε από το 2009, και το είχαμε αναφέρει και εγγράφω στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν θα έπρεπε με προφορικές διαμαρτυρίες όπως κάνουμε μέχρι σήμερα να κάνουμε μόνο, θα σας έλεγα πολύ απλά, όπως κάνουν όλα τα κράτη, τα σοβαρά, ένα οικόπεδο ελληνικό να επικαλύπτει το τουρκικό οικόπεδο, δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, κοινοποιημένο στον ΟΗΕ, κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε η Τουρκία. Τα αφήσαμε τα πράγματα έτσι. Αποτέλεσμα, κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη. Η ελληνική ΑΟΣ με άσπρο, η διεκδικούμενη από την Ελλάδα, τα οικόπεδα της ΑΟΣ της Κύπρου, η οποία έχει κάνει σύνορα ΑΟΣ, με πράσινο η προκήρυξη των οικοπαίων της Αιγύπτου. Και θα σας έλεγα ότι τα οικόπεδα της Αιγύπτου έχουν σεβαστεί πλήρως το Καστελόριζο, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα αυτό. Η εταιρεία ΕΝΗ πήρε παραχωρήσεις στο 8 και 9 οικόπεδο της Κύπρου, βλέπετε με κόκκινο, τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, και πήρε επίσης και τα αιγυπτιακά οικόπεδα από κάτω, 8 και 9, και η ίδια εταιρεία. Ό,τι βρει θα τα ενώσει. Και όταν ενώνεις κοιτάσματα έχεις μικρότερο κόστος. Και δεν φοβάται κανέναν, γιατί είναι μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Όπως και η εταιρεία Total. Και βλέπετε το οικόπεδο 12 έχει σεβαστεί απόλυτα τα σύνορα της μέσης γραμμής Καστελόριζο-Αιγύπτου. Πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και γι' αυτό έγινε και τριμερής, και η τριμερής μακάρι να πάει γρήγορα. Θα έπρεπε όλα αυτά, να μου επιτρέψετε να πω, να είχαν αρχίσει το 2003. Και να η διεκδίκηση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει στρατηγική. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στρατηγική από δικά μας σκοπιάς. Εγώ την ψάχνω, θα έπρεπε να υπάρχουν επιτελεία, θα σας έλεγα θεσμικά, όχι προσώπων επιτελεία, που μόνιμα θα δημιουργούν στρατηγική για το ελληνικό κράτος. Το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα, όπως το κάνουν οι άλλοι. Διεκδικεί νότια της Ρόδου, νότια του Καστελόριζου σε μόνιμη βάση. Και νότια της Κύπρου. Τι διεκδικεί? Διεκδικεί 42.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την ελληνική ΑΟΣ, τη στιγμή που, όπως σας είπα πριν, η Αφροδίτη έχει 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη έκταση σε μια πολύ ζουμερή περιοχή. Στρατηγικά την ξέρουν και την έχουν μελετήσει πολλά χρόνια πριν οι Τούρκοι. Και δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που θα ήθελα να τη δείτε. Θα έπρεπε οι πολιτικοί μας να σκεφτούν πιο σοβαρά, και θα σας πω για το λόγο που το λέω, γιατί είχα την τύχη να το δημοσιεύσω και να προσπαθήσω να γίνει αυτό από τους πολιτικούς μας να το λάβουν γνώση. Δεν φτάνει να προσελκύσετε επενδυτές. Πρέπει να τους προστατεύσετε. Γιατί σύνορα με τη Λιβύη δεν έχουμε, σίγουρα με την Αίγυπτο δεν έχουμε.